περάσουμε στο Survivor που δεν προβλήθηκε χθες. Δεν προβλήθηκε, δεν είδαμε αποχώρηση. Να σας πω λοιπόν ότι απόψε το βράδυ θα δούμε την Αγγελική Λάμπρη να αποχωρεί. Συνέβησαν πολλά και πράγματα που δεν... Φεύγει. Ήθελε να παραμείνει στο Survivor για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ήταν ο στόχος της από ό,τι μαθαίνω. Δεν τα κατάφερε τελικά. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Έδειξε και κάποια δυσαρέσκεια από ό,τι μαθαίνω προς τους συμπαίκτες της. Και συνέβη και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα το δούμε στις τηλεοπτικές κάμερες. Ξέσπασε σε κλάματα και σε λυγμούς μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της. Όπως ξέρουμε, έχει αλλάξει φέτος η διαδικασία. Ψηφίζει και το κοινό για την αποχώρηση. Υπερτέρησε λοιπόν σε θετικές ψήφους ο Ζαχαροπλάστης, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Και αυτό θα οδηγήσει, θα το δούμε λίγο αργότερα, σε αναπροσαρμογή της τακτικής των μαχητών απέναντι στους συμπαίκτες τους. Μαθαίνω ότι κάποιος από τους μαχητές λέει σε κάποιο συμπαίκτη του ότι πολύ δυνατός ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Ζαχαροπλάστης, πώς κατάφερε και νίκησε την Αγγέλα του Παραπέντε. Μήπως να μην τον προτείνουμε την επόμενη εβδομάδα και να προτείνουμε κάποιον πιο αδύναμο. Ονειρός είναι. Αρχίζουν τώρα και αρχίζουν, στρατηγικές. Αρχίζουν στρατηγικές. Τα όργανα.